Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία και την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση. Στην πορεία της ζωής μας είμαστε αντιμέτωποι με διλήμματα και επιλογές που καθορίζουν την πορεία μας, που κρίνουν τη στάση μας απέναντι στις προκλήσεις και κυρίως το αν τις αποφεύγουμε ή τις αντιμετωπίζουμε. Αυτές οι προκλήσεις αποκτούν ξεχωριστή σημασία όταν υπερβαίνουν προσωπικούς, ατομικούς στόχους και αφορούν κοινές συλλογικές προσπάθειες που επηρεάζουν την πορεία του τόπου μας και επιδρούν στην ποιότητα της ζωής μας. Τον Ιανουάριο είχαμε βρεθεί ξανά σε μια αντίστοιχη συνάντηση όπου σας είχα ενημερώσει για τους λόγους που πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το συνδυασμό με τον οποίο είχα εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλο στις προηγούμενες δημοτικές αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν θα επαναλάβω τους λόγους. Αυτοί άλλωστε είναι ήδη γνωστοί και έχουν κατευθυνθεί δημόσια. Σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών, των συμπολιτών μας. Η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και μου έδωσε τη δυνατότητα για 4 σχεδόν χρόνια να βρεθώ εκεί όπου χαράζεται η πολιτική για το Δήμο Τρίπολης και να λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα μικρά και μεγάλα ζητήματα που αφορούν όλους μας. Φίλες και φίλοι, κατεστημένες νοοτροπίες, αναχρονιστικές αντιλήψεις, μικροπροσωπικά και κομματικά συμφέροντα, ιδεολειψίες, εγκλωβίζουν το Δήμο Τρίπολη σε ένα φαύλο κύκλο αδιεξόδου. Αυτό που όλοι αποκαλούμε σύστημα και γνωρίζουμε πολύ καλά τι περιλαμβάνει, έχει επιφέρει το μεγαλύτερο αδιέξοδο όλων. Και αυτό είναι ο εγκλωβισμός τη μετριότητα, ο συμβιβασμός με τη μετριότητα, η περιθωριοποίηση των άξιων και των ικανών. Το σύστημα συστηματικά αφεντατώνει τις νέες ιδέες, τις νέες αντιλήψεις, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Και το κάνει αυτό για να νιώθει το ίδιο ασφαλές, περιχαρακωμένο στο δικό του κόσμο, στρεβλώνοντας την πραγματικότητα, αναπαράγοντας τον εαυτό του. Είναι ένα σύστημα που δίνει στον πολίτη το ελάχιστο, αλλά επιδιώκει να το εμφανίσει ως το μέγιστο, που ενώ διχάζει, προβάλλει υποκριτικά την ενότητα, που μιλάει για διαφάνεια, ενώ στην πράξη λειτουργεί με αδιαφάνεια, που χαράζει την πορεία του με πηξίδα το πολιτικό κόστος, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό βαρύ κοινωνικό κόστος. Γιατί τελικά την αναξιοπιστία την πληρώνει η ίδια η κοινωνία. Σας καλώ να αναρωτηθείτε, πόσο ακόμα θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Τα ίδια και τα ίδια κούρασαν και απογοήτευσαν. Ο τόπος ταλαιπωρείται και μαζί ταλαιπωρούνται οι δημότες του. Φτάσαμε στο σημείο το αυτονόητο, που είναι η εργασία και η παραγωγή αποτελέσματος από τη Δημοτική Αρχή να θεωρείται επιτυχία. Αυτό δηλαδή που ήταν η υποχρέωσή της να κάνει. Το ελάχιστο. Τόσο χαμηλές είναι οι προσδοκίες που συντηρεί. Μια σειρά προβλημάτων παραμένουν ακόμα άλυτα. Όπως άλυτο παραμένει ένα θέμα ζωτικής σημασίας. Η πόλη, ο Δήμος, πορεύεται προς το μέλλον χωρίς ταυτότητα ανάπτυξης. Χωρίς στόχους. Βαδίζει στο άγνωστο χωρίς σχέδιο. Όμως όταν δεν μπορείς να λύσεις τα μικρά, δεν μπορείς να οραματιστείς τα μεγάλα. Σκεφτείτε το λίγο. Σκεφτείτε το περίσσευμα ασυνέπειας των συμβατικών πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης που σήμερα ασκούν την εξουσία που έχουν αποκτήσει. Σκεφτείτε την αλαζονία που δίνει η αίσθηση αυτής της εξουσίας, που αν και προσωρινή, κάποιοι ζουν μέσα στην ψευδέστηση ότι θα κρατήσει για πάντα. Δυστυχώς, η σημερινή Δημοτική Αρχή αφομοιώθηκε από το σύστημα της εξουσίας. Έγινε ένα με αυτό. Συμβιβάστηκε με τη μετριότητα, έγινε ένα με την αδιαφάνεια. Η σημερινή Δημοτική Αρχή αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων και των απαιτήσεων της κοινωνίας. Αγαπητοί συμπολίτες, έφτασε η στιγμή να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά. Έφτασε η ώρα για ένα ισχυρό δημιουργικό σοκ σε όλο αυτό το σύστημα της μετριότητας, της αδιαφάνειας, της κομματικής αντίληψης, της παρασκηνιακής νοοτροπίας. Ο τόπος μας έχει ανάγκη από κάτι φρέσκο, κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Μας αξίζει μια καλύτερη πόλη. Μας αξίζουν καλύτερα χωριά. Μας αξίζει ένας καλύτερος Δήμος. Είναι αδιανόητο να βάζουμε το πήχη χαμηλά, γιατί είναι αδιανόητο να προσπαθούν κάποιοι να μας κρατήσουν χαμηλά.
έφτασε η στιγμή να γυρίσει ο τόπος μας σελίδα. Φίλες και φίλοι, σήμερα δεν ανακοινώνεται το όνομα ενός νέου ανεξάρτητου συνδυασμού που κατεβαίνει στις εκλογές του Δήμου Τρίπολης. Σήμερα ξεκινά μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε τα δεδομένα. Σε αυτή την προσπάθεια απευθυνόμαστε στην καρδιά και στο μυαλό των συμπολιτών μας. Αυτό που μας ενώνει, αυτό που μας κάνει δυνατούς στη μάχη για τον τόπο μας, είναι το πάθος να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν είναι κάτι που το ζητάει μόνο η καρδιά μας. Το απαιτεί η λογική μας. Τα φθαμένα υλικά του παρελθόντος δεν μπορούν να στηρίξουν ένα νέο, καλύτερο μέλλον. Ο ανεξάρτητος συνδυασμός Τρίπολη, αλλάζουμε τα δεδομένα, είναι το σπίτι όλων εκείνων των συμπολιτών μας που μέχρι σήμερα δεν είχαν τρόπο και δυνατότητα έκφρασης, συμμετοχής, συλλογικής δράσης, δημιουργίας και αποτελέσματος. Αν απαιτούμε κάτι καλύτερο από το Δήμο μας, οφείλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα της αδιαφάνειας, της στασιμότητας, των ελλειμμάτων αξιοπιστίας, του πλεονάσματος υποκρισίας. Ξεκινούμε την προσπάθεια και αλλάζουμε τα δεδομένα του συμβιβασμού με την ιδιότητα, του συμβιβασμού με τις χαμηλές προσδοκίες. Ξεκινούμε την προσπάθεια και αλλάζουμε τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα. Αλλάζουμε τα δεδομένα με όλους εκείνους που είναι νέοι, αλλά και όλους εκείνους που αισθάνονται νέοι, στις ιδέες και στις αντιλήψεις. Με ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά της πόλης, υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να αλλάξουν τα πράγματα. Έτοιμοι να τολμήσουν και να ξεκινήσουν κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε συνεχώς από δίπλα μας ανθρώπους που έχουν πολλά να δώσουν, πολλά να προσφέρουν, αλλά αισθάνονται απομονωμένοι, αποκλεισμένοι. Αν κάτι λοιπόν επιβάλλεται να κάνουμε, είναι να δώσουμε τις ευκαιρίες, να σπάσουμε τους αποκλεισμούς. Έτσι αλλάζουμε τα δεδομένα. Σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινά, έχουν θέσει όλοι όσοι συμφωνούν στις θεμελιώδεις αρχές μας. Δεν μας χωρίζουν οι ιδεολογίες. Μας ενώνει ο πραγματισμός και για να το πετύχουμε αυτό, όπως παραστατικά φαίνεται και στο έμβλημα της παράταξης, συνενώνονται δυνάμεις από όλους τους χώρους, από όλες τις πλευρές. Συγκλίνουμε προς το στόχο μιας εναλλακτικής, αξιόπιστης πρότασης για το Δήμο μας. Σε αυτή την προσπάθεια, ζητούμε να κριθούμε από τους πολίτες. Να κριθούμε για τις θέσεις, το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε και τα επιχειρήματα που θα αναπτύξουμε. Στον δρόμο που έχουμε μπροστά μας, γνωρίζουμε ότι θα δεχθούμε επιθέσεις. Αν όμως θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, οφείλουμε να αγωνιστούμε, να παλέψουμε. Οι μεγάλες υποσχέσεις, τα εύκολα λόγια και τα επικοινωνιακά συνθήματα είναι όλα αυτά κατάλοιπα μιας εποχής που κλείνει το κύκλο της. Και τον κλείνει δυστυχώς με τον πλέον επώδυνο τρόπο για τους πολίτες μέσα στις βαρύτατες συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, χρειάζεται να πούμε σκληρές αλήθειες. Να μιλήσουμε με ρεαλιστικές λύσεις, όχι με λόγια που χαϊδεύουν αυτιά. Μόνο αν παραμερίσουμε το πολιτικό κόστος και κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αγαπητοί συμπολίτες, έχουμε ανάγκη στον τόπο αυτό από την επανάσταση του αυτονόητου, από την επαναφορά της κοινής λογικής. Έχουμε την ανάγκη για δημιουργικότητα, τον ενθουσιασμό, τη φρεσκάδα των νέων μας. Έχουμε ανάγκη την εμπειρία, τη σοφία, τη γνώση όλων εκείνων που ανεξάρτητα της ηλικίας έχουν καθαρό σημείο αναφοράς στην κοινωνία και όρεξη και διάθεση για να προσφέρουν στην αναγέννηση του Δήμου μας. Το μέλλον δεν θα μας το χαρίσει κανείς. Έχουμε την ευθύνη εμείς να το δημιουργήσουμε, να το κατακτήσουμε και όχι μέσα από λόγια, αλλά μέσα από τη συλλογική δουλειά. Έχουμε χρέος να φέρουμε στην ίδια κατεύθυνση όλες τις δυνάμεις των ανθρώπων του Δήμου μας, στις πόλεις και στα χωριά μας. Για να μιλήσουμε για το μεγάλο όραμα, πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα, να δώσουμε πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας. Ο Δήμος χρειάζεται πρώτα απ' όλα πραγματισμό. Και όπως σας ανέφερα και στην αρχή των σκέψεων που σας παρουσίασα, υπάρχουν προκλήσεις που η στάση απέναντι τους καθορίζει την πορεία μας. Στον ανεξάρτητο συνδυασμό
Τρίπολη, αλλάζουμε τα δεδομένα. Επιλέξαμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι ελπιδοφόρο για τον τόπο μας. Για την Τρίπολη και τους ανθρώπους της, αλλάζουμε τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.